Σε κάποια ξερά που έχετε. Να μην τα κάψετε. Μην τα κάψετε. Δεν έχει κάτι. Απαγορεύεται. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι για σαφή. Να μην έχουμε μετά προβλήματα. Σαφή σύντομα. Πάμε να υποδεχτούμε τους πολιτικούς μας. Βεβαίως, έχουμε πολύ ωραία παρέα. Έτσι, να κάνουμε μια γόνιμη κουβέντα. Ωραία. Λοιπόν, όλους μας. Ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, ο οποίος είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλή σας επιτυχία κιόλας. Καλημέρα, καλή κρίκη. Στο Δημοκρίτιο. Να είστε καλά έτσι, στο Δημοκρίτιο. Καθηγητά, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Γιάννης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν βουλευτής εντολών Καρνανίας, εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία σήμερα. Γρηγόρης Θεοδωράκης, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είπα Γιάννης, ζητώ συγγνώμη και το διόρθωσα κιόλας. Κανένα πρόβλημα. Το διόρθωσα κιόλας ο κ. Γρηγόρης. Πράγματι. Πράγματι. Δεν το έχουμε γράψει λάθος εμείς εδώ πέρα, το διόρθωσα και το παλιό. Το είπες, όντως. Κανένα θέμα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης από τον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία και η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Και ήρθατε από την Ιεράπετρα, έτσι. Και εγώ θα πρότεινα, πριν ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, κύριε καθηγητά, κύριε Θεοδωράκη, να ακούσουμε την κυρία Μαρκογιαννάκη, τι είδατε εσείς εχθές που ήσασταν κάτω. Χθες βρισκόμουν εκεί για προγραμματισμένες επισκέψεις λόγω της περιοδίας για τις ευρωεκλογές. Βρέθηκα λοιπόν στην Ιεράπετρα όπου ξεκίνησε η ισχυρότητα ανέμους, έτσι. Είχε πραγματικά πολύ ισχυρούς ανέμους και βέβαια πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η κατάσταση εκεί ήταν πολύ δύσκολη. Πραγματικά και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, οι εθελοντές, βρισκόταν εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, έδιναν πολύ σκληρή μάχη. Και εμείς φυσικά ακολουθήσαμε τις οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές για εκένωση, γιατί βρισκόμουν εκεί στον Μαύρο Κόλυμπο. 12, σωστά. Βέβαια, ναι. Οπότε ακολουθήσαμε τις οδηγίες. Τους ευχηθήκαμε καλή δύναμη, γιατί έπρεπε να απομακρυνθούμε. Υπήρξαν και πτήσεις ελικοπτέρων. Βέβαια, σε αυτό να πούμε ότι υπήρξε ένα κενό κάποια στιγμή, αλλά εντάξει, όλα στη συνέχεια εκτυλήθηκαν καλά. Δεν υπάρχει, έτσι έχει σβήσει. Πρέπει όμως, η φωτιά, ναι, δεν υπάρχει. Πρέπει όμως να δούμε ότι είμαστε στις αρχές Απριλίου, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα πολύ πολύ νωρίς. Και ειδικά για την Κρήτη, που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και το θέτει σε προτεραιότητα. Ο 72χρονος βέβαια δεσμορφώθηκε με τις συστάσεις και επέστρεψε στο σπίτι του και τώρα βρίσκεται διασωληνωμένο στο Βενιζέλο. Να το ευχηθούμε. Να υποθέσω, κύριε Θεοδωράκη, είστε και εσείς από Κρήτη. Όχι, εγώ είμαι από Μακεδονία, από Μεσολόγγι. Έλεγα μήπως έχετε καμιά καταγωγή από Κρήτη. Τώρα, αν κάποιο πρόγονος. Πάντω όχι. Εντελώ κανένα καταγωγή. Πάμε λοιπόν να μπούμε στην πολιτική μα συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο καθηγητή, με τον κύριο Σέρμπο. Εδώ τώρα τα πράγματα φαίνεται ότι σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε είναι προεκλογική περίοδος βεβαίως επισήμως. Στις 9 Ιουνίου θα έχουμε τις εκλογές και θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Ξέρουμε που βρίσκεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα. Να ρωτήσω, αισθάνεστε βολικά σε αυτή την χρονική συγκυρία όπου έχουμε την ακρίβεια. Εδώ θα συζητήσουμε στη συνέχεια και για τον Γκάλοπ, που είναι ο τύπος σήμερα της Παλμός Ανάλυσης. 68% του κόσμου θεωρεί ότι είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, 64% που τους απασχολεί σήμερα. Υπάρχει το θέμα των τεμπών και όσα καταλογίζει για την πολίτευση στην κυβέρνηση, για τα υλικά τα μονταρισμένα με τις συνομιλίες, με λίγα λόγια. Και παραλήψεις, για μάρτυρες που δεκτήθηκαν. Και άλλα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Και η υπόθεση αυτή με την κοπέλα την Κυριακή τη Γρίβα, που δολοφονήθηκε 2,5 μέτρα από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Θεωρείτε ότι αυτά τα γεγονότα θα κόψουν, θα σας στοιχήσουν, μπορεί να είναι μια εικόνα δυσάρεστη για την Νέα Δημοκρατία αυτή της 9ης Ιουνίου? Θα μου επιτρέψεις να πω αυτά να τα συζητήσουμε το βράδυ της 9ης Ιουνίου, όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Διότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία ασφαλώς και θα περιλάβει και αυτά τα θέματα, διότι πολλά από αυτά, αν θέλετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το αποτύπωμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και το αποτύπωμα του Πρωθυπουργού και τι εγγυάται ο ίδιος από εδώ και πέρα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή τώρα λίγο χτυπήσατε φλέβα, επειδή με. Πάντως, συγγνώμη, είναι και στον πυρήνα, αν θέλετε, των υποσχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Όχι τώρα, το 19. Δηλαδή η ασφάλεια. Εκεί ήθελα να σας πω. Είναι οι αλλαγές της παθογένειας του δημοσίου.
Άρα, εδώ πέρα τα θέματα που θίξατε είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της κλιματικής κρίσης, ανθεκτικότητας και το τι πολιτική προστασία είχαμε πριν από 10 χρόνια, το πού βρισκόμαστε, αν θέλετε, σήμερα, αλλά και το δρόμο μπροστά μας. Θίξατε θέματα ασφάλειας εσωτερικής. Προφανώς είναι προτεραιότητα. Μπορώ να σου πω ότι είναι προτεραιότητα για τον μέσο Ευρωπαίο και ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεται και το τι έχει μπροστά του ως πρόκληση, αλλά και πάλι θέλει περισσότερη, αν θέλετε, ασφάλεια. Το λέω γιατί κάποιες λύσεις δεν είναι μόνο από το εθνικό επίπεδο, είναι και από το ευρωπαϊκό ή συνδυάζονται μαζί. Και υπάρχουν το πιο δύσκολο κομμάτι, έτσι, που είναι, αν θέλετε, τι αντανακλά στο τέλος της μέρας. Αντανακλά ένα κράτος που ιδρύθηκε πριν από 200 χρόνια και ακόμα προσπαθεί να πατήσει στα πόδια του. Παθογένειες, διαχρονικές, με ευθύνη όλων. Και εδώ πέρα, όντως, είναι πολύ σημαντική η δέσμευση που έχει αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το μεταρρυθμιστικό του πρόσημο να έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος. Πού έχουμε. Τώρα, αν νομίζει κανείς ότι μπορεί σε μία τετραετία και μόνο ή στην αρχή της δεύτερης να αντιμετωπιστούν όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη και πού βρισκόμαστε ένα χρόνο νωρίτερα, αυτό είναι όνειρο. Άρα, εδώ πέρα όλοι τοποθετούμαστε με αυστηρότητα μεν, χωρίς τα τοξικότητα και λαϊκισμό δε. Να το πω αυτό. Οπότε, όλα αυτά ασφαλώς θα μπουν στην κάλπη που αναφέρατε. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι υπάρχουν τρία πολύ σοβαρά ερωτήματα. Γιατί είχαμε εκλογές εθνικές τον Ιούνιο. Αντιλαμβάνουμε το επιχείρημα ότι ως ένα βαθμό θα αναβαπτιστεί ή όχι η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση που κατά εμένα θα έχει την πολιτική πρωτοκαθεδρία. Γιατί χρειάζεται ένα πράσινο φως για να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό της πρόσημο. Από την πλευρά τη δική μου θα σας πω υπάρχει μια τεράστια πρόκληση, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτό κατακτήθηκε σε επίπεδο ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης με εθνικό αποτύπωμα το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Προσέξτε, είναι ένα σχέδιο Marshall για την Ελλάδα. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά, ενδεχομένως και το τελευταίο όσον αφορά τι έχουν μπροστά μας. Άρα εκεί πέρα πρέπει να είναι πολύ καθαρή η πολιτική επιλογή, ποιος θα κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση, ωφέλιμη για τον τόπο. Το δεύτερο όμως κομμάτι, και επιτρέψτε μου αυτό, είναι τρία ερωτήματα. Ποιος θα μας κυβερνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι για την Ευρώπη, όσο τη ζω εγώ, ειδικά από το 1989 και μετά. Εν πολλοί βλέπουμε λίγο και το 1989 να αναποδογυρίζει. Πώς θα μας κυβερνήσει, αυτά όλα είναι πολιτικά ερωτήματα, και με ποιους θα μας κυβερνήσει σε επίπεδο εκπροσώπησης. Λοιπόν, θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, κουβαλάει αυτή τη βαριά κληρονομιά. Μισός αιώνας από τη μεταπολίτευση, μισός αιώνας από την ίδρυσή της, το κόμμα που έχει την πολύ βαριά ευθύνη να κουβαλήσει, αν θέλετε, τον καθαρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της ελληνικής δημοκρατίας. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη με όλες τις υπόλοιπες πορείες. Είναι, γιατί σας το λέω αυτό, είναι μια σειρά από λύσεις που ψάχνουμε κι εμείς τα εσωτερικά μας και εδώ είναι η προσπάθεια και προς τον μέσο άνθρωπο που δεν είναι πολύ μοιημένος σε όλα αυτά. Μια ευρωπαϊκή λύση θα δώσει πολύ καλύτερες λύσεις και στα δικά μας. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια Ευρώπη που μας χρειάζεται περισσότερο. Έχουμε μια πολύ αισθητή αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά το ρόλο και τη θέση της Ελλάδας, προσέξτε, στην κοινοτική ιεραρχία. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ένα ουραγός, κλωτσοσκούφι θα σας έλεγα εγώ πριν από μερικά χρόνια, και τώρα να βρίσκεσαι σε ένα ευρωπαϊκό τραπέζι διαπραγμάτευσης με πολύ κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την ασφάλειά μας ως Ευρωπαίοι, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με ανοιχτό το Μεσανατολικό, πώς θα συνδέσουμε όμως την οικονομία, επαναλάβω, με την ασφάλεια, από την ανταγωνιστικότητά μας, τη βιομηχανική μας παραγωγή, πώς θα κάνουμε την πράσινη μετάβαση με ήπιο τρόπο, διασφαλίζοντας μια άλλου τύπου διαπραγμάτευση για τον αγρότη, αλλά όλα αυτά περνάνε από ενίσχυση του εθνικού αποτυπώματος στο ευρωπαϊκό, αν θέλετε, μοντέλο διακυβέρνησης. Όπως θα μου επιτρέπετε, βασικά και το μεταναστευτικό, που εκεί την Ευρώπη τη χρειαζόμαστε εμείς και δεν την έχουμε δει όπως θα τη θέλαμε. Εσείς κοντά μας. Κύριε Ροχητά, βάζετε τη μεγάλη εικόνα της Ευρώπης. Η μεγάλη εικόνα που έχει αντανάκλαση στην ίδια μας τη ζωή, στην ίδια μας την καθημερινότητά μας. Και όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης απέναντι στην πατριδοκαπηλεία, και επειδή με γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός Βορειοελλαδής, σας έλεγα στους πατριδέμπορους. Αλλά εγώ ως πολιτικός επιστήμονας δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο ΧΥΠΣΙΖΕΤ. Με ενδιαφέρει αν και κατά πόσο οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, και εκεί περιμένω να ακούσω και τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Μιλάνε όπως πρέπει ή αφήνουν κάποιο κενό που θα έρθει να το καλύψει ο ΧΥΠΣΙΖΕΤ λαϊκιστής. Άρα εγώ έχω βάλει μπροστά και μια ομάδα ανθρώπων την Ελλάδα της ενεργητικής ευθύνης, που έχει επιστρέψει στο χάρτη και έχει αναβαθμιστεί με τρίσιμα χειροπιαστά περισσότερο από ποτέ άλλο μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Αυτή η Ελλάδα που περιγράφει. Άρα θέλουμε καθαρές επιλογές, καθαρές λύσεις
για τις πολύ σοβαρές αποφάσεις που θα ληφθούν στο τραπέζι των 27. Υπάρχει όμως και η Ελλάδα τώρα που έχει το βήμα σήμερα με τους 107 που είναι σαν αυτόν τον αστυνομικό φρουρό στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος έκανε 2 χρόνια φυλακή και έπρεπε να είναι στο τμήμα και να δίνει το παρόν σε άλλο τμήμα ως πρώην φυλακισμένος. Όταν τελείωρε, είναι άλλοι 107 ναι. τέτοιοι. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα και είναι σαφές ότι. Εγώ καταλαβαίνω ότι βάλατε τη μεγάλη εικόνα. Είναι σαφές ότι εδώ θα έχει δυσκολίες η κυβέρνηση. Έτσι, δεν υπάρχει όμως και η Ελλάδα του 2019. Και υπάρχει η Ελλάδα του 2024 και εδώ είναι η αλλαγή παραδείγματος. Αλλά επαναλαμβάνω, αν περιμένουμε μία κυβέρνηση σε 4 χρόνια, αυτό δεν είναι ομολογία επιτυχίας. Είναι ένα τρίπτυχο που λέμε άνθρωποι, διαδικασίες, πολιτικές. Αλλά προσέξτε, κύριε Παγάνη. Ναι. Χτίζουμε την άμυνα πάνω στην ελπίδα που υπάρχει για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Χωρίς τοξικότητα και λαϊκισμό. Πάμε στον κύριο Θοδωρά και θα επιστρέψουμε, κύριε Σέρμπο. Βλέπουμε παγιώνεστε έτσι δημοσκοπικά τουλάχιστον, παρότι με τις δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, τέλος πάντων, στη δεύτερη θέση. Υπάρχει σήμερα η Παλμός Ανάλυσης. Με το Πασό. Δράτωμε ακριβώς από την Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του ελεύθερου τύπου με ποσοστό 14,1%. Το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας εσωστρέφειας, τώρα είναι το δικό μου το ερώτημα. Τώρα μου φαίνεται ότι ουσιαστικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν απορροφημένοι στο ποιος θα επικρατήσει στη δεύτερη θέση, ποιος θα την καταλάβει, επιτρέπεται στη Νέα Δημοκρατία να είναι η μόνη πρόταση για κυβέρνηση της χώρας. Δεν συζητάτε τίποτα άλλο παρά για τη δεύτερη θέση. Δεν είστε εστιασμένοι εξαιρετικά σε αυτό, είναι έτσι? Κυρία Λιοπούλου, δεν είναι έτσι. Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ξεκάθαρο. Εμείς αντιπολιτευόμαστε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήμασταν εμείς οι οποίοι και προεκλογικά είχαμε επευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για συνεργασία. Ήμασταν εμείς που φέραμε και την απλή αναλογική. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Η απλή αναλογική βέβαια δεν κρίθηκε ως. Δεν χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη. Το πληρώσαμε ενδεχομένως και εκλογικά, γιατί ακριβώς υπήρξε και μία άρνηση συνεργασίας. Όμως θέλω να πω το εξής. Για μας, επιμένω, αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε πριν ο κύριος Σέρμπος, ο κύριος καθηγητής, ότι είναι διαφορετική Ελλάδα του 24 από την Ελλάδα του 2019. Προφανώς είναι διαφορετική, γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα με άδεια ταμεία. Μια χώρα που πράγματι ήταν κλωτοσκούφι στην Ευρώπη, γιατί με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων είχαν έρθει εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τρόικα. Και ήμασταν εμείς που με υπεύθυνη και έντιμη διαχείριση βγάλαμε τη χώρα από την κρίση. Πάντως έχετε ξεχάσει το πρώτο εξάμεινο του 2015. Να σοβαρά τώρα μιλάτε. Να ολοκληρώσω, κύριε Σέρμπο. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε πλάτη για να κρατήσει. Πήγαμε να αυτοκτονήσουμε πέφτοντας στον κρεμό. Μην εκνευρίζετε. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου του 2015. Προσέξτε, μια μία κουβέντα είπα. Το πρώτο εξάμεινο το διαγράφεται. Το πρώτο εξάμεινο το διαγράφεται. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Πουλήσατε εθνική υπερηφάνεια και η χώρα ήταν στον κρεμό. Σα παρακαλώ, μην ξαναδιακόψετε. Σας παρακαλώ, παρακαλώ. Να λέτε αλήθεια στον κόσμο. Ποιο θέμα είναι το πρώτο εξάμεινο του 2015. Λοιπόν, μιλήστε για πατριδέμπορους. Υποθηκεύσατε. Όχι, εσεί που βγάλετε του μακεδονόμαχου στη δρόμο. Υποθηκεύσατε που με τη χώρα αυτή μαζί αιώνα. Γίνατε με τι ασπίδε στου δρόμου όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την Συμφωνία των Πρεσπών και μας μιλάτε εδώ τώρα για πατριδεμπορία κλπ. Λοιπόν, κύριε Σέρμπο, δεν σας διέκοψα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση. Βλέπω, διαβάζω το σημερινό ρεπορτάζ των Νέων και του NGR. Η ακρίβεια πραγματικά έχει ταλανίσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το εισόδημα το 2022, το πραγματικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, έχει μειωθεί πάνω από 1.000 ευρώ για τον μέσο Έλληνα. Οι Έλληνες πραγματικά είναι εφιάλτης στο τέλος του μήνα. Το τέλος του μήνα είναι εφιάλτης για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ήρθε με το δόγμα τάξη και ασφάλεια. Και αυτή τη στιγμή οι σφαίρες πέφτουν σαν το χαλάζι γύρω μας. Οι γυναικοκτονίες είναι στην καθημερινή ατζέντα. Και βέβαια έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης και τι μας λέει τώρα? Ότι δεν έγιναν, λέει, αυτά που είχα πει το 19. Συγγνώμη, 5 χρόνια δεν είστε κυβέρνηση. 5 χρόνια δεν είστε κυβέρνηση. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ο ίδιος είναι υπουργός δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη 8 χρόνια τα τελευταία 25 χρόνια. Και έρχεται τώρα και μας λέει ότι δεν έχουμε κράτος, δεν έχουμε αστυνομία, πρέπει να αλλάξουμε παράδειγμα. Καλά, και επειδή να αλλάξουμε παράδειγμα ποιος? Κύριε Λιοπούλου. Θέλω να πω, είναι διαχρονικές παθογένειες. Δεν είμαι εγώ που θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα έκανε όλα καλά. Όχι, υπήρξαν θέλω λάθη, να πω ότι υπήρξαν και δεν αισθανόμαστε αλλά τα κάτι μεσημέρια, κάτι πυροβολισμοί σε κάποιες. Επειδή λέμε εδώ για μια Ελλάδα και για σύγχρονο παράδειγμα, στα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Να δώσουμε λοιπόν το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί 4,5 στα 200 στο ΣΥΡΙΖΑ και στα κόμματα που κυβέρνησε όλα τα
υπόλοιπα χρόνια κρατάσεις. Που κυβέρνησαν, που χρεοκόπησαν τη χώρα, που διέλυσαν αυτό το κράτος το πελατειακό, το ρουσφετολογικό. Και μιας και μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Σέρμπο, αυτή τη στιγμή ποιος μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να περάσει από το Ταμείο Ανάκαμψης? Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι δομημένο, απευθύνεται σε 10 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση είναι εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι στο λαϊκισμό, λοιπόν. Πάμε να φτιάξουμε μια σύγχρονη Ελλάδα. Πάμε να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Πάμε να μιλήσουμε για την κλιματική κρίση. Πάμε να μιλήσουμε για τα προσφυγικά, για όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα. Αλλά αυτά πρέπει να απαντήσουμε με ρεαλισμό, με σοβαρότητα και απευθυνόμενοι πραγματικά στους πολίτες, στους Ευρωπαίους. Όχι με κορώνες εύκολες και με τη λογική ότι όλα θα τα λύσει η αγορά. Εδώ χρειαζόμαστε ένα ισχυρό, παρεμβατικό αλλά και αποτελεσματικό κράτος. Ναι. Εγώ σας ακούω πάντως, κύριε Θεοδωράκη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σαν να ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα τώρα. Γιατί ο κύριος Κασελάκης έχει φύγει μπροστά από αυτά. Δηλαδή, από την τετραετία που είπατε, από δύο-τρία πράγματα, ο κύριος Κασελάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, κρατάει μια απόσταση. Και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας κρατάει μια απόσταση. Και το λέω αυτό και θέλω να σας πω. Υποβάλω ένα ερώτημα. Ναι. Μέμφεστε και καλά κάνετε την κυβέρνηση για όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ο αστυνομικός φρουρός όμως είχε συλληφθεί από το 2013. Ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης από το 2013. Αυτός έκανε 2 χρόνια φυλακή και μετά υπηρετούσε κανονικά. Θέλω να πω ότι τα ίδια προβλήματα πάνω κάτω είχατε και εσείς στην κυβέρνηση. Δεν διαφορώ. Και γυναικοκτονίες είχατε. Και εγκληματικότητα είχατε. Και ακρίβεια είχατε. Και θυμάμαι τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό να λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε, να κόψουμε το ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ, γιατί αυτό θα μεταφερθεί κατευθείαν στον καταναλωτή. Θέλω να πω, υπάρχει μια συνάθεια στα προβλήματα. Μακριά από μένα. Κυβερνητικά, πού βρίσκεστε τώρα σε επίπεδο πρόταση? Έχετε καινούργια πρόταση ή θα πάτε με αυτή την πρόταση που ξέρουμε, την οποία την ακούσαμε Μάιο-Ιούνιο στις εκλογές? Απαντώ λοιπόν ευθέως. Κρατάμε τα θετικά στοιχεία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η χρηστή διαχείριση, το νοικοκύρημα των δημοσίων οικονομικών, το ότι βγάλαμε τη χώρα στο ξέφωτο. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπήρξαν λάθη, υπήρξαν παραλήψεις. Πρώτοι εμείς κάναμε την αυτοκριτική μας. Προφανώς και υπήρξε επιβάρυνση φορολογική, ειδικά των μεσαίων στρωμάτων. Το πληρώσαμε εκλογικά αυτό. Απευθυνθήκαμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, κατέθεσε μια πρόταση, η οποία πραγματικά νομίζω ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κρατάει ακριβώς τα θετικά της διακυβέρνησης. Κάνουμε την αυτοκριτική μας. Έχουμε ολοκληρωμένη, έχουμε σύγχρονη πρόταση για το μέλλον, για τη χώρα. Πάμε και στην κυρία, Μαρκογιαννάκη. Θα θες να κάνεις εσύ το ερώτημα? Έλα, αφού σειράσω. Λοιπόν, δεν έχω. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Γιατί θα πιαστούμε πάλι από τη δημοσκόπηση εδώ. Ναι, ακριβώς. Είναι με αυτό. Ακριβώς. Παλμός ανάλυσης σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ κάθεται στην τρίτη θέση. Δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση αυτή. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία, που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση. Αυτό έχει, αν θέλετε, είναι μια συνέπεια από τη στάση που κρατάει σε μεγάλα, σε φλέγοντα ζητήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στο κοινοβούλιο ή μέσα στην κοινωνία. Εκτιμάτε ότι κάτι πρέπει να διορθώσετε ως ΠΑΣΟΚ? Γιατί έρχονται οι ευρωεκλογές, είστε και υποψήφια κιόλας. Θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει ενδεχομένως διαφορετικό? Κοιτάξτε, εμείς τις βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τις λαμβάνουμε υπόψη. Όπως είπατε, είναι φωτογραφίες της στιγμής. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι και πέρυσι στις εθνικές εκλογές οι δημοσκοπήσεις ήταν αυτές που μας δείχνανε σε μονοψήφια ποσοστά. Ήταν αυτές που δείχνανε ότι θα συντριβούμε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά καταφέραμε και αυξήσαμε τα ποσοστά μας κατά 50%. Και τώρα στις ευρωεκλογές θα είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερη δύναμη. Πάντως, συγγνώμη, σας διακόπτω, οι δημοσκοπήσεις σας δίναν και δεύτερο κόμμα κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι ότι χάσαμε ένα κομμάτι που το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο. Επίσης, η αναταραχή μεγάλη στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δηλαδή υπήρχε αλλαγή. Είναι φωτογραφίες τη στιγμή, τις λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά σας λέω ποιο ήταν αυτό που έγινε πέρυσι, έτσι, το αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε στο δρόμο και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες και για το πρόγραμμα και για τις θέσεις μας, ώστε την επόμενη μέρα πια να είμαστε εμείς η πρωταγωνιστική δύναμη στη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου για εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία στέκεται απέναντι στους πολίτες και σε θέματα που αφορούν την οικονομία, σε θέματα στην δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία και φυσικά με τα πρόσφατα περιστατικά πέτυχε να εγγυηθεί για άλλη μια φορά την ασφάλεια των πολιτών. Θέλω να πω σε αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτή η γυναίκα τα έκανε όλα σωστά. Ναι. Όμως τελικά, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για το θεσμικό πλαίσιο, βλέπουμε ότι δεν αρκούν. Ή για την εκπαίδευση των αστυνομικών.
Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, και σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Σέρβος, μίλησε για την κλιματική κρίση. Ναι. Επιτρέψτε μου, επειδή έχω και εξειδίκευση πάνω σε το αυτό. Εσείς, ναι, βέβαια, στην αρχή, ναι. Θέλω να πω κάτι. Όταν λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι μέσα σε 4 χρόνια, πρέπει να μιλήσουμε με παραδείγματα. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ψήφισε το Μητρό Υποδομών, το οποίο για την ανθεκτικότητα των υποδομών της χώρας. Δεν έχει όμως προχωρήσει τίποτα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα πάνω στο Μητρό των Υποδομών. Πέρυσι ψήφισε τον προσεισμικό έλεγχο, η οποία είναι μια διαδικασία που όλοι ως μηχανικοί γνωρίζουμε. Μέσα σε ένα χρόνο δεν έχει γίνει ακόμη κανένας προσεισμικός έλεγχος. Τη χάνει και είμαι στην ομάδα η οποία θα κάνει τα σεμινάρια τους προσεισμικούς ελέγχους στους μηχανικούς. Ακόμα, εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει προχωρήσει αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι προτεραιότητά της. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει αυτό το τελευταίο ειδικά διάστημα τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του στην προοδευτική συγκρότηση ενός μετόπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και τι εννοώ με αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα, με την πρόταση δυσπιστίας, είδαμε ότι πήραμε εμείς μια θεσμική πρωτοβουλία και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Είδαμε στο θέμα της στέγασης, για παράδειγμα, με την Golden Visa, με την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, είδαμε την Golden Visa, το όριο της Golden Visa, να αυξάνεται στις 800.000. Εμείς βέβαια και εκεί είχαμε συγκεκριμένη θέση, γιατί μεταφέρεται το βάρος πια στα μικρά νησιά και πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε τα νησιά αυτά από τον υπερτουρισμό. Αλλά σας λέω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, στα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει και θέσεις, ναι, και έχει πρωταγωνιστήσει ως αντιπολίτευση και έχει φέρει τη Νέα Δημοκρατία σε μια δύσκολη θέση, ώστε να μπορέσει να κάνει κάτι για να βοηθήσει τους πολίτες. Εμείς όμως συνολικά θέλουμε η πολιτική να στραφεί προς τους ευάλωτους, να μειωθούν οι ανισότητες. Για να το σχολιάσετε, ναι, και αυτό, σε αυτή τη συγκεκριμένη εδώ δημοσκόπηση, στην ποιότητα που γίνεται για το προφίλ της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, ένα 9% δηλώνουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, που αν κάνω λάθος, ότι αυτοί οι συμπολίτες μας στο παρελθόν ενδεχομένως πήγαν από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, θέλω να πω. Γι' αυτό ακριβώς είπα και στην αρχή ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο δρόμο, έχουμε μπροστά μας 60 μέρες, 65 μέρες για να βρούμε τους πολίτες, να τους μιλήσουμε. Έχουμε μια μεγάλη εξωστρέφεια αυτή τη στιγμή με νέα στελέχη τα οποία προέρχονται από την κοινωνία, ναι, και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας για να δούμε την επόμενη μέρα το ΠΑΣΟΚ να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση επί της ουσίας πια. Προσθήκες όπως αυτή του Θεοδόρου Ζωδωράκη θεωρείτε θα σας κάνει καλό? Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν διάφορα στελέχη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα επίσημο. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος μπορεί να επιλέξει τα πρόσωπα που θέλουν να τον εκπροσωπήσουν. Και φυσικά είμαστε, μέχρι στιγμής η ανακοίνωση στελεχών που έχει γίνει, είμαστε άτομα από την κοινωνία, επιστήμονες. Εσείς επισήμως έχετε ανακοινωθεί. Ναι, το όνομα που είπα εγώ, αν ανακοινωθεί, δεν έχει, ανακοινωθεί οπότε, ναι, σήμερα, δεν έχει αύριο, τις επόμενες μέρες. Ναι. Δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Λοιπόν, επίκειται η συνάντηση, έτσι, με τον κύριο Ράμο, η συνάντηση του κύριου Ανδρουλάκη. Θα ρωτήσω τον κύριο Σέρβο, ένα ερώτημα έχω πάρα πολύ σύντομο. Ποιος είναι ο στόχος Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές? Αυτό. Ερώτημα, γιατί κάνουμε το τοποθετήσει λίγο. Πρόσεξτε, είναι πολύ νωρίς για να σας μιλήσω με νούμερα. Και δεν θα το κάνω, διότι γνωρίζω πάρα πολλά συναδέλφους μου που κάνουν τις εκλογικές συμπεριφορές. Και εγώ δεν εννοούσα απαραίτητο νούμερο. Εγώ μπορώ να σας πω. Αν έχει τρία μπροστά, όμως θα είστε χαρούμενοι. Θα επιβεβαιώσει την πολιτική της πρωτοκαθεδρία. Το τι θα έχει μπροστά και τι θα έχουν μπροστά τα υπόλοιπα κόμματα, αυτά όλα επαναλαμβάνω θα τα δούμε το βράδυ. Είμαι πολύ σίγουρος. Αυτό μεγενθύνει λοιπόν, αυξάνει την ευκαιρία. Κοιτάξτε, όμως το γεγονός ότι είμαστε ακόμα σε συνθήκες τίνα, δηλαδή που στα αγγλικά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχει πρόταση διακυβέρνησης, προφίλ κυβερνησιμότητας από την αξιωματική ή την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Αυτό έχει τα θετικά του, αλλά έχει, αν θέλετε, και τα αρνητικά του. Διότι, επαναλαμβάνω, εμάς ο στόχος αφορά τις διαχρονικές παθογένειες. Χθες ο Άξος Κέρτσος μίλησε για την εμβληματική μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια, την οποία την πιστεύω εδώ και 20 χρόνια. Η Νίκη Κεραμέως επίσης αυτό το πρόσημο, αλλά εκεί είναι βαριά, αν θέλετε, η ευθύνη. Αν μου επιτρέπετε όμως και ένα μικρό, οπότε θα το επιβεβαιώσει. Και επαναλαμβάνω, επειδή έχω μια τελείως διαφορετική άποψη για το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι αυτό που ασφαλίζει αρκετά χρόνια καλής, αισθητής και ορατής ανάπτυξης όσον αφορά την καθημερινότητα του απλού πολίτη. Για να μην όμως συμφωνώ απολύτως όσον αφορά τις επισημάνσεις εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ.
Στα θέματα της ανθεκτικότητας όμως ανέφερα. Ο κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη δεν συμφωνείτε. Όχι, προσέξτε μου. Επιτρέψτε μου 30 δευτερόλεπτα. Δεν είχα δει πολύ δραστήριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προφανώς και αν θέλετε άλλες προτεραιότητες επειδή ήταν καλοκαίρι, τόσο στον Εύρο όσο και στη Θεσσαλία που εκεί δοκιμάστηκε ανθεκτικότητα και πρέπει να δούμε πολύ αυστηρά πλαίσια την επόμενη μέρα. Δεν τον είδα παρόλο που ενδεχομένως στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ υπήρχε πεδίο δόξη λαμπρό, ειδικά όσον αφορά την ευαισθησία που έχετε. Και κλείνω με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι πολίτες έχουν απαντήσει όσον αφορά το πώς διαχειριστήκαν την κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν, θέλετε, το προϊόν του συναισθήματος που οδήγησε σε αυτό το πείραμα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που ήταν η τελευταία άμυνα, το τελευταίο ανάχωμα της λούφας και παραλλαγής με τα γνωστά αποτελέσματα. Και στη συνέχεια η κοινωνία, πάλι για να βγει από την κρίση, έκανε την επιλογή στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και συνεχίζουμε σε αυτό το τρίπτυχο. Άνθρωποι, διαδικασίες, πολιτικές. Αυτό το λέω για να έχουμε και μια εικόνα ποιος έβγαλε τη χώρα στον ξέφωτο και ποιος. Αλλά ας πούμε ότι τα ξεχνάνε οι Έλληνες πολίτες, δεν τα έχουν ξεχάσει, αν θέλετε, στην Ευρώπη. Και περιμένω περισσότερες κουβέντες για αυτό το τόσο απαιτητικό και ανταγωνιστικό τραπέζι που θα ληφθούν αποφάσεις, επαναλαμβάνω, που αφορούν την ασφάλεια όλων μας, την καθημερινότητα όλων μας, ξεκινώντας από την ίδια τη δημοκρατία μας. Σε όσους δεν αρέσει τόσο εντός των τυχών, και δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που από τον εκπρόσωπό του θα ήθελα και ένα σχόλιο, αν και κατά πόσο το ΝΑΤΟ είναι ιερή συμμαχία και πώς μπορούμε να πάμε το κάτι παραπάνω. Εκεί πέρα, τουλάχιστον στα θέματα που συμφωνούμε. Μήπως την Κυπριακή Δημοκρατία. Μην πάμε στον κύριο Θεοδωράκη. Εγώ να ρωτήσω, επειδή είσαστε ένας άνθρωπος που έρχεστε από μια επιστημονική κοινότητα, είσαστε γνωστός για το επιστημονικό σας έργο, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εγώ έχω ένα προφίλ πολιτικού τεχνοκράτη, κύριε Παπαδάκη. Και αυτό θα καταθέσω και αυτό θα υπηρετήσω στο τέλος. Η τεχνοκρατική αντίληψη, όταν συναντά την αντίληψη του οχαδερφισμού, όταν συναντά το σταθμάρχη ο οποίος έχει μπερδευτεί γιατί στέλνει το τρένο από άνοδο ή από κάθοδο με το ρόλο που έπαιξε δυστυχώς αυτή την εθνική τραγωδία, τον αστυνομικό ο οποίος λέει το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου, ή την, ξέρω εγώ, κάποιον που είναι στην πολεοδομία και ταλαιπωρεί εκεί πολίτες γιατί για διάφορους λόγους. Θεωρείτε ότι θα κερδίσει η τεχνοκρατική αντίληψη? Βάζω στο μυαλό μου εγώ, για παράδειγμα, την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν την είδαμε ποτέ. Θεωρείτε ότι θα τα καταφέρει η κυβέρνηση αυτό? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ψάχνει η Νέα Δημοκρατία να βρει, για παράδειγμα, τον όση το δεξιό της κομμάτι τώρα στις ευρωεκλογές. Αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία τα έχει υποσχεθεί και ακόμα έχετε δεν έχουν βγει. Δεν είναι το δεξιό της κομμάτι. Αυτά τα θέματα που αναφέρεστε έχουν οριμάσει συνθήκες σε επίπεδο κοινωνίας. Στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, παρακολουθώ δημοσκοπήσεις εδώ και δεκαετίες είχαν οριμάσει. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συνοηθεί μεταξύ τους. Αυτά που αναφέρετε στο τέλος της μέρας είναι μια αλλαγή κουλτούρας και αντίληψης. Είναι το τελευταίο που αλλάζει μια χώρα. Θέλει χρόνο, συνέχεια, συνέπεια να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Αυστηρή προσήλωση στους θεσμούς. Αναφέρατε τα Τέμπη και τα αναφέρετε σε έναν δάσκαλο. Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά είμαι δάσκαλος. Χάσαμε παιδιά. Έχασα παιδιά. Το Δημοκρίτιο είχε απόλυση στην Κομωτινή. Μπήκα σε ένα αμφιθέατρο και το ερώτημά ήταν αυτό που θέλαν να απαντήσουν πάρα πολλά παιδιά με τα κεράκια πέντε. Η γυναίκα μου με το παιδί μου κάνει το πρώτο ταξίδι το 7χρονο πριν από μια εβδομάδα. Το θέμα είναι πώς απαντάς σε όλα αυτά και πώς στέκεσαι με την επόμενη μέρα. Και είναι ευθύνη και η δική μας αυτό που λέτε. Εκεί θα σας έλεγα υπάρχει ένα τρίπτυχο και κλείνω με αυτό. Δικαιοσύνη, αλήθεια, σεβασμός. Ή μπορείτε να το πάρετε αν θέλετε και ανάποδα. Αλλά αλίμον αν μηδενίσουμε την αλλαγή παραδείγματος. Αλίμον όμως και αν μπορεί κανείς να υποσχεθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση, ας πούμε αύριο γινόταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εγώ μπορώ με ένα άρθρο και ένα νόμο μέσα σε μια κυβερνητική θητεία, θέλετε, να τα λύσω όλα. Και από τους πρώτους που περιμένουμε δημιουργική αντιπολίτευση είναι οι εκπρόσωποι του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος. Απέναντι σε αυτή την κουλτούλα της λούφας και παραλλαγής, κύριε Παγάνη, που δυστυχώς φτάνει μέχρι τη βάση της κοινωνίας. Είμαι θερμός υπέρμαχος του επιτελικού κράτους και έχω αρθρογραφήσει και στην Καθημερινή και αλλού γι' αυτό. Αλλά προσέξτε, αναλαμβάνουμε και όλες τις ευθύνες μας αναλογούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα επιτελικό κράτος. Η καθημερινότητά μας είναι και η δική μας ενεργητική ευθύνη ως πολίτες. Εμείς εκεί θα παλέψουμε για μια αλλαγή αντίληψης, για μια αλλαγή νοοτροπίας. Από το Ευρωπαϊκό Τραπέζι με αυτό. Αναφέρατε προσφυγικό και κλείνω με αυτό. Πόσες από τις υπόλοιπες δυνάμεις στηρίξαν ενεργά το εθνικό αποτύπωμα, την παρουσία της Ελλάδας στην Αίγυπτο? Τη στήριξη που έδωσε στην Αίγυπτο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα. Γιατί αν πέσει η Αίγυπτος, κυρία Ελιοπούλου και κύριε Παγάνη, ξέρετε τι θα γίνει η Μεσόγειος? Από πρόσφυγες και μεταναστευτικές ροές. Εκεί δεν ακούμε. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, όταν λέμε η Ελλάδα επέστρεψε στο χάρτη,
να είναι ενεργητικοί, διεκδικητικοί, εξωστρεφείς, όχι μίζεροι. Και ειδικά είμαστε απέναντι στην αθεράπευτη μιζέρια των ολίγων. Ευχαριστώ. Ελάτε, θέλετε να απαντήσετε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πραγματικά βγάζω το καπέλο, υποκλίνομαι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πραγματικά έχει καταφέρει το αδιανόητο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει υπονομεύσει όσο κανείς άλλος τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα και την ίδια στιγμή έχει καταφέρει με ένα ισχυρό προπαγανδιστικό μηχανισμό να εμφανίζεται ως δύναμη μεταρρύθμισης. Είναι η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της οποίας έχουμε καταδικαστεί από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για παραβιάσεις του κράτους δικαίου, είναι η κυβέρνηση των υποκλοπών, είναι η κυβέρνηση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, είναι η κυβέρνηση των παρακολουθήσεων. Δεν θέλω όμως να πάω εκεί. Ο λαός κρίνει, θα κρίνει και σε ευρωπαϊκές... Όχι, η δικαιοσύνη θα κρίνει, ξέρετε. Αλλά εσείς είστε και δημόσιος λειτουργός, είστε και δικαστής. Γιατί ο λαός να κρίνει? Στη δικαιοσύνη δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Στη δικαιοσύνη δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει. Ας βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εσείς θέλετε λαϊκά δικαστήρια. Αυτό είναι ο λαϊκός. Μη λαϊκίζετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέτε ο λαός. Λέτε ο λαός. Έχετε εμπιστοσύνη στους δικαστικούς λειτουργούς. Εμείς δεν φέραμε διάταξη που να απαγορεύσουμε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάρει το προϊόν της παρακολούθησής του. Εσείς τη φέρατε, η δική σας κυβέρνηση είναι αυτή που παραβιάζει το κράτος δικαίου. Οι ευρωεκλογές λοιπόν. Όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ένα μεγάλο στίχημα. Να δω τι θα λέτε μετά. Θα έρθουν στο φως όλα λοιπόν, θα έρθουν στο φως, θα λάμψει αλήθεια. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αφήστε τη να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, επανέρχομαι. Οι ευρωεκλογές είναι μεγάλο στίχημα. Ο στόχος δικός μας είναι να είναι η αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς θέλουμε και θα είμαστε η καθαρή δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές. Θέλουμε να γεφυρωθεί το χάσμα, να μειωθεί η διαφορά όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε την άλλη μέρα πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο οδεύουν προς εκλογές, αυτό θα είναι πιο εμφατικό με το πρόγραμμά μας, με τις περιοδίες του Προέδρου και των άλλων στελεχών, με μια πρόταση διακυβέρνησης η οποία θα ακουμπά στα πραγματικά προβλήματα. Στα προβλήματα της ακρίβειας, της καθημερινότητας, της ασφάλειας. Γιατί δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση, που επαναλαμβάνω, ήρθε με το δόγμα τάξη και ασφάλεια, είναι συνώνυμη με την ανασφάλεια. Ανασφάλεια στην καθημερινότητα, ανασφάλεια στην οικονομία, ανασφάλεια παντού. Ανασφάλεια στη λειτουργία των θεσμών. Είναι η πιο αντιευρωπαϊκή κυβέρνηση που πέρασε από τη χώρα. Αυτοί που εμφανίζονται ως υπερασπιστές της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Μας σας ευχαριστώ. Πάμε στην κυρία Μαρκογιαννάκη. Εγώ δεν γίνεται να μην σχολιάσω το πρώτο σχόλιο για την απουσία του Προέδρου μας από τις πρόσφατες καταστροφές. Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Πρόεδρός μας ως Ευρωβουλευτής ήταν αυτός ο οποίος εισηγήθηκε το RescueU, το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Το καλοκαίρι που ήταν. Ο οποίος αξιοποιήθηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές. Το ΠΑΣΟΚ είναι συνεχώς μπροστά σε ό,τι συμβαίνει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και βλέπουμε ότι γίνονται συνεχώς προτάσεις και για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και για τον Εύρο. Όπως λέτε, έχουν γίνει μεγάλες ημερίδες και συνέδρια στον Εύρο. Δεν ήταν εκεί, μάλλον ήταν μακριά η Κρήτη από τον Εύρο. Είμαστε εκεί και είναι πραγματικά προσβλητικό να το λέτε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήταν ο εισηγητής του μηχανισμού προστασίας. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Όπως γνωρίζω και τον Χρήστο Σιλιανίδη. Ο οποίος αξιοποιήθηκε. Εγώ σας μιλάω το καλοκαίρι για τον Εύρο. Γιατί στον Εύρο φυλάμε Θερμοπύλες. Συγγνώμη, αλλά είναι το δεύτερο σπίτι μου η Φράγκη. Σας διακόπτω. Λοιπόν, δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν παρόν. Είναι πραγματικά προσβλητικό. Είσαστε εσείς παρούσα με τη δράση σας. Το σταματάω εκεί. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκεί με τον πρόεδρο και όλα του τα στελέχη. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα που ανέφερε ο κύριος Σέρβος για τη δικαιοσύνη. Είχαμε την Παρασκευή την απόφαση του ΣΤΕ, η οποία δείχνει ότι είναι αντισυνταγματικός, η αντισυνταγματική τροπολογία του κυρίου Τσιάρα που απαγόρευε στον πρόεδρό μας να ενημερωθεί. Είναι μια πρώτη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Δεν είναι η νίκη που φέρνει και την συνολική νίκη στον πόλεμο, αλλά δείχνει ένα πρώτο σημάδι φωτός. Γιατί το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι έχει απλώσει παντού τα πλοκάμια του. Ήτανε αυτοί οι οποίοι μας εγκαλούσαν τον πρόεδρο ότι γιατί δεν πάει να ενημερωθεί. Και είδαμε τελικά ότι ο πρόεδρος κινούμενος... Σας εγκαλούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε γιατί δεν κάνει μήνυση. Αντίστοιχοι συκοφάντες υπήρχαν και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα και ο ίδιος ο πρόεδρος τους, ο κύριος Κασελάκης, έχει αναφέρει ότι ο πρόεδρος μας είναι εκβιαζόμενος. Θέλω όμως να μείνω στην πραγματικότητα. Ναι. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι βγήκε αυτή τη στιγμή η τροπολογία αντισυνταγματική.
θα μπορέσει ο πρόεδρός μας να πάει για να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του και είδαμε ότι η προσπάθεια αυτή συγκάλυψης που έγινε μέσα από αυτή την τροπολογία κατέπεσε. Όπως στη συνέχεια θα καταπέσουν και πολλά άλλα. Αν αναφέραμε... ενημερωθεί ο πρόεδρος, κυρία Μαρκογιαννάκη, θα ενημερώσει, να έχει και όλους εμάς. Ο πρόεδρος, έχει πει ότι θα ενημερωθεί και θα ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Ούτως ή άλλως εξ αρχής αυτή ήταν και η θεσμική πορεία απέναντι στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, το οποίο ο ίδιος ανέδειξε, για να το θυμόμαστε κι αυτό. Ο ίδιος ο πρόεδρός μας είχε αναδείξει το σκάνδαλο των υποκλοπών μέσα από την παρακολούθηση, την απόπειρα παρακολούθηση του κινητού του με το Predator. Και σε εκλογές και οδήγησε στις παρετήσεις τότε μην γίνεστε του ανιψιού και πάλι. Του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κοντολέοντος. Για να θυμόμαστε λίγο τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν. Για την Ιερή Συμμαχία των ΝΑΤΟ δεν πήρα μια απάντηση πάντως. Για να ενωθούμε και γύρω από κάτω. Ποιο είναι το ερώτημα? Εάν και κατά πόσο, αν θέλετε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή συμφωνούν με την άποψη που κατέθεσε ο πρόεδρος δημοσίως. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι διατυπωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Είναι η Ιερή Συμμαχία. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Η Ελλάδα οφείλει να ακολουθεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που την ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Καραμαλής, ο Αλέξης Τσίπρας και εσείς την έχετε εγκαταλείψει. Λοιπόν. Μάλιστα. Όμορφη Κυριακή σε όλους. Αναβαθμίζοντας τη χώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, χαίρομαι που συμφωνείτε τουλάχιστον σε αυτό. Και όλες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη και τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη και τον κύριο βεβαίως Σέρμπο, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Επίσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.